Hello Adersia. Είναι καιρό να το κάνω, αλλά πλέον μόνο όταν ένας δίσκος για μένα είναι το άριστο, το δεκάρι που λέμε το καλό, τότε θα κάνω παρουσίαση. Γι' αυτό μου ήρθε από το πουθενά. Μιλάμε για το καινούριο των άμορφους. Το Hallow. Το Hallow είναι, παιδιά, είναι το τρίτο στη σειρά κατά τη γνώμη μου, επειδή τα έχω ακούσει και φορές πολλές και προσεκτικά. Και επειδή τους ακούω από το 94 με το Tales from the Thousand Lakes και όλα τα κλασικά της πρώτης περίοδου, παρόλα αυτά στην δεύτερη εποχή τους με τον τραγουδιστή το συγκεκριμένο βγάζαν πάντα υπέροχους δίσκους, αλλά πιστεύω ότι τα τρία τελευταία, το Under the Red Cloud, μετά το από δύο χρόνια το περίπου, ναι, το Queen of Time και μετά αυτό, μετά από 4,5 χρόνια το Hallow, είναι τρία δεκάρια που παρένθεση, που ζήνει σε τυφλές με το χωρίς σημαίνει ότι είναι απαραίτητα τριλογία, εντάξει αυτοί έχουν με την Καλεβάλα γράφουνε το έπος του στο εθνικό. Πώς οι σαντιφλές λοιπόν, καλή ώρα, respect, γνωρίτε, κάνουν το Great Mass, το Titan και μετά βγάλαν και το Codex Omega. Ήταν μια τριλογία που σπάει κόκαλα. Αυτό γίνεται και εδώ. Παιδιά, εντάξει, εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω παρουσίαση και δεν περίμενα αυτό το album. Το οποίο βγήκε πριν για ένα μήνα κάπου εκεί. Ολόφρεσκο, δεν περίμενα τόσο καλό. Και να ξέρετε, θέλει ακούσματα για κάποιον πιο εμπειρό. Μπορεί να είναι 2-3 ακούσματα. Όταν άκουσα τρίτη φορά και το βάλα 10 και τέταρτη το ακούσα 10 επιτέλους. Λέει 4-5 ακούσματα ότι πας στο Hammer που την πήγε και δεν θέλει ακούσματα. Ιδίως αν είσαι πιο νιούχης, πιο νέος στη μουσική αυτή, το metal γενικά μην το μπερδέψουμε με ταμπέλες και τέτοια. Και μιλάμε αγαπημένη πάντα, η πρώτη μου πάντα με brutal φωνικά ήταν η Carcass. Το 1993 με το θεϊκό Hardwork. Η δεύτερη ήταν αυτή, με το Tales from the Thousand Lakes, με αυτό το κοιμήλιο, αυτή η Hebrews μουσική, της metal μουσικής. Και τα υπόλοιπα φυσικά, το Elegy, το Two on Ella, το θεϊκό διαφορετικό. Πάρε και ένα Amps Universum που σημαίνει είμαι το σύμπαν. Απλά περιμένω, χωρίς να είναι σκληρό, τόσο μαγικές μελωδίες. Δεν θα να πω πολλά αυτό, δηλαδή έβαλα πλάκα, δηλαδή τώρα που το κάνω, πώς το λένε, την παρουσίαση αυτή την κάνω, πώς το λένε, εν ανάγκη, δηλαδή την στιγμή, ρε παιδί μου, λέω αυτό είναι. Οπότε έχουμε ένα δεκαράκι, καλά μας πήγε η χρονιά, έχουμε ένα δεκαράκι τώρα και το Μάρτι. Θέλω να πιστεύω, αν και είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι θα έχουμε άλλο ένα δεκαράκι από ποιους, από τους Ghosts. Από τους Ghosts φυσικά. Όταν έχεις μια καριέρα από το 92, 30 χρόνια κλείνουν οι άμορφοι. Ένα πενηταρίς ανάμετα. Όταν μετά από, θα πούμε και τώρα, από 30 χρόνια, δηλαδή, οι τρεις τελευταίοι σου δίσκοι τα τελευταία 7 χρόνια είναι δεκάρια, θα πει ότι είσαι σούπερ τεράστιος, ρε φίλε. Έτσι απλά. Δεν θέλω να πω από τα τρία ποιο είναι καλύτερο, γιατί είναι, θα δικήσω το ένα, το άλλο, καταλάβατε. Τρία δεκάρια. Και ήμουν επιφυλακτικός στην αρχή, λέω, σε φάση ότι, ξέρεις δηλαδή, ότι σπρώχνονται από την εταιρεία και όλα αυτά. Εντάξει, αυτό γίνεται. Αν και το ελληνικό Metal Hammer είναι από τα πιο αξιόπιστα hammers τη
Ευρώπης και αυτά. Απάλι λες, ρε, πούς, εντάξει, ξέρουν πως πάντα πράγματα, έτσι καλύτερα. Παιδιά, αγοράστε το. Είναι κοιμήλιο, αλήθεια. Έπαθα την πλάκα μου. Λοιπόν, αυτά για το Amorphis. Το αξίζουν πραγματικά και πλέον παρουσιάζει τα κάνω σπάνια. Πολύ πιο αραιά από την πριν, μόνο όταν βλέπω κάτι που μου παίρνει τα μυαλά. Αυτό μου τα πήρε. Εντάξει. Και θα είναι μάλλον πιο πολλές φορές καινούργια άλμπουμς αυτή τη φορά. Αλλά σήμερα έχουμε την τύχη εδώ πέρα στο σπίτι στούντιο γαμικρόνα αυτό να σε πω και πήρα μια φτηνή σαμπάνια εδώ για να γιορτάσουμε το τέταρτο και καλύτερο άλμπουμ μας, mucho más, ενώ τον Dionysus Child. Θα σας πω τον τρόπο να το ακούσετε, γιατί ακόμα δεν μπορώ να ξέρω πού θα το στείλω και αν. Αλλά εμείς εδώ πέρα θέλεις να κάνεις θόρυβο και μαλάκι, εσύ το θεωρώ λίγο, ναι, ποζεράδες. Τώρα είμαστε και ποζεράδες λίγο. Πού να δεις. Αλλά είμαστε και προδρέσεις. Κι άλλο. Με χαρά, κάτσε να βάλουμε το σε εμάς. Μούτσο μας. Εσύ είσαι καλύτερα ακόμα. Αν μπορούμε να φτάσουμε καλύτερα. Εσύ αυτό το άκουσες καθόλου. Τώρα που το ακούσω, ας είμαι πόσο φαίνεται. Είναι τσιτσιλά τότε. Θα το ανεβάσουμε για λίγο για να ακούσει και ο κόσμος κανένα λεπτό το πολύ ξέρω εγώ. Και μετά θα ακούσουμε μόνοι μας το άλμπουμ μας. Το Dionysus Child, το Dionysus Child. Θα σας κάνω λίγο ένα brainwashing. Εσείς ευχαριστώ πολύ που μας βλέπετε ή μας βλέπετε οτιδήποτε για την εκπομπή αυτή. Γιατί η εκπομπή είναι. Α, ναι, το έχω και τώρα στο τέλος. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι η εκπομπή. Great Moments in Rock Metal History. Αν και είναι στην ουσία Great Moments in the Hard Sound of Rock. Αλλά όχι. Αλλά όπου πέσαμε και ροκ και τέτοιο, δεν πήγε καθόλου καλά, οπότε γιατί όλα ροκ είναι, γι' αυτό είναι ροκ. Παίρνει δυνατό ροκ και φόλ και προπρέσει και ό,τι θέλεις. Λοιπόν, σας καλυφτώ, καλά για πολλά, stay heavy και τα λέμε.